Ομαλά εξελίσσεται η προετοιμασία της νίκης Βόλου εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού θα ξεκινήσει στις 7 και 4 το απόγευμα. Απουσίες για τον τεχνικό της νίκης Βίλιαμ Βλουτ δεν υπάρχουν, με μοναδικό ερωτηματικό τον Χρήστο Τζιώρα, ο οποίος παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει ο μικροτραυματισμός του, συνεχίζει να τον ενοχλεί. Εφόσον ο επιθετικός των Κιανολεύκων ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα των προπονήσεων, αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η θέση του στην 18άδα θα είναι αμφίβολη. Οι υπόλοιποι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, με τον Ολλανδό τεχνικό να είναι στην ευχάριστη θέση να έχει πολλές επιλογές για το βασικό σχήμα που θα παρατάξει κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου. Την αναμέτρηση της νίκης με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό θα διευθύνει ο Αριστομένης Κουτσιάφτης από το σύνδεσμο Άρτας, με βοηθούς τους Σπύρο Γουριώτη από την Φθιώτιδα και Γιώργο Καλφόγλου από την Ένωση Θεσπρωτείας. Τέταρτος ορίστηκε ο Χρήστος Μίτσιος από την Ένωση Υπήρου. Το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι το πρώτο εντός έδρας στη μεγάλη κατηγορία για την Κιανόλευκη ομάδα ύστερα από 48 χρόνια, και στον κόσμο επικρατεί ξεσηκωμός για το συγκεκριμένο ματς που χαρακτηρίζεται ιστορικό. Στην πρεμιέρα, οι φίλοι της νίκης δεν είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο Καραϊσκάκι. Αυτή την Κυριακή όμως το ραντεβού όλων είναι στο Πανθεσσαλικό. Εξάλλου, στην διοίκηση της ΠΑΕ περιμένουν μεγάλη προσέλευση, γεγονός που θα τονώσει ηθικά τους ποδοσφαιριστές αλλά και οικονομικά το ταμείο της ΠΑΕ. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τη λήψη των μέτρων ασφαλείας του Κυριακάτικου αγώνα και η ΠΑΕ Ατρόμητος κατέθεσε αίτημα για χορήγηση εισιτηρίων. Από την άλλη, η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, με έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εισηγήθηκε την απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων του Ατρομήτου για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Και έτσι το αίτημα έγινε δεκτό, οπότε μόνο φίλοι της νίκης θα βρεθούν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού την ερχόμενη Κυριακή.